λοιπόν, ομορφόπαιδα, αυτές τις μέρες έχω πολλή δουλειά και έχω αράξει σε ένα σημείο εδώ πέρα ωραίο, αλλά δεν έχω χρόνο ούτε και διάθεση, για να πω την αλήθεια, ούτε να μαγειρέψω. Έχω φτιάξει σάλτσα, έχω φάει 2 μέρες μακαρόνια με σάλτσα, okay, τα καταυχαριστήθηκα. Τρίτη μέρα όμως σήμερα θέλω κάτι διαφορετικό. Οπότε τι κάνω, κόβω την πιπεριά, λίγο λαδάκι, γιατί μετά θα γίνει βαρύ όλο αυτό, και σκορδάκι. Τα βάλα μέσα στο ποτήρι γιατί διαλύθηκαν και τα θέλα μαζεμένα κάτω. Ήδη έχει αρχίσει και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Τώρα αυτά είναι μισή μερίδα, έτσι. Την υπόλοιπη μισή θα τη βάλω τώρα να τη ζεστάρω, γιατί δεν χωράνε, είναι μικρό το τηγάνι. Το ότι είναι σαν να έχω ένα μικρό καλό τηγάνι όμως, είναι μαντέμι αυτό, δεν είναι απλά αντικολλητικό. Γι' αυτό με βλέπετε να χρησιμοποιώ και μεταλλικό σκεύος. Δεν με φοβίζει δηλαδή μήπως γρατζουνιστεί. Είναι βαρύ όμως. Είναι βαρύ. Δεν θα μπορούσα να έχω ένα διπλάσιο σε μέγεθος τηγάνι από το ίδιο υλικό. Θα ήταν πάρα πολύ βαρύ. Δεν έχει νόημα. Οπότε τι κάνω. Έχω πάρει ένα μικρό τηγανάκι από πολύ καλό υλικό. Βαρύ, και όταν χρειάζομαι μεγαλύτερες ποσότητες δουλεύω με αυτόν τον τρόπο, μισά μισά δηλαδή τα ζεσταίνω. Όλα τα μυρωδικά μου τα έχω σε σακουλάκια, γιατί έτσι καταλαμβάνουν το μικρότερο δυνατό όγκο και επίσης δεν έχουν βάρος λόγω συσκευασίας. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο άγαρμπο να είναι μέσα σε σακουλάκια, αλλά το έχω βρει ως την καλύτερη δυνατή λύση για την ώρα εδώ που έχω περιορισμένο χώρο και γενικά το βάρος μου, προσέχω να είναι πάρα πολύ μικρό. Λέει.